σήμερα. Δέσποινα Ολυμπίου κοντά μας. Λοιπόν, έμαθα ότι τραγουδάς αύριο. Σωστά. Το θέμα δεν είναι ότι τραγουδάς, γιατί τραγουδάς μια ζωή από παιδί και θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Το θέμα είναι... Με ποιον τραγουδά. Και πού. Είσαι μέσα στα γεγονότα, μέσα στην καυτή επικαιρότητα. Θα τραγουδήσεις αύριο με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Ναι. Θα πάει στην Αγγλία. Φυσικά. Όλοι θα πάμε. Δεν την ακυρώνει. Όχι. Και ξέροντας τον Γιώργο δεν με εκπλήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στόχο, έχει σκοπό. Υποστηρίζει αυτά που πιστεύει. Αυτό έχουμε καταλάβει όλοι εμείς οι συνεργάτες του. Και γι' αυτό το λόγο είμαι και δίπλα του και τραγουδάω μαζί του. Η πρόταση. Η συναυλία θα γίνει αύριο στο κλειστό γήπεδο της Δάφνης, στο γήπεδο Μιχάλη Μουρούτσου. Και θα ξεκινήσει 7.30 ώρα. Η πρόταση έγινε από τον Γιώργο με την πρωτοβουλία να κάνει συναυλίες ανοιχτές στο κοινό, χωρίς εισιτήριο. Και να έχει ελεύθερη είσοδο και να μπορεί ο καθένας που θέλει να έρθει να ακούσει τραγούδια και να απολαύσει μια μουσική βραδιά χωρίς να πληρώσει. Και ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε όλοι μας ένα θέμα με το οικονομικό. Σε πήρε ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας και σου είπε έλα να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι αρκετές οι συναυλίες ήτανε, που γίνονται. Η ιδέα του ήταν να έχει μαζί του συνεργάτες με τους οποίους είχε δουλέψει στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα αύριο, εκτός από τη δική μου συμμετοχή, θα είναι και ο Πάνος Κατσιμίχας και η Ασπασία Στρατηγού. Επομένως, σε κάθε συναυλία ξέρω ότι υπάρχει και μία συμμετοχή από παλιούς συνεργάτες του Γιώργου. Μάλιστα. Συνεργασίες οι οποίες γίνονται μισθοί. Δεν μπαίνει κανένα σας χρήματα για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καθαρά μία φιλανθρωπική πρωτοβουλία, όπου σε διάφορες γειτονιές και μέρη γίνονται συναυλίες με ελεύθερη την είσοδο. Ναι, για να στηριχτεί μια πρωτοβουλία, να υπάρξει μια αλληλεγγύη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εγώ έτσι το είδα, καθαρά ανθρώπινα, ως μια κίνηση αλληλεγγύης και για να βοηθήσουμε το τραγούδι. Η μουσική είναι για να την επικοινωνούμε. Άμα καθόμαστε σπίτια μας και δεν κάνουμε συναυλίες και δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει και να έρθει, να βγει έξω και να περάσει καλά, τότε. Τι το έχουμε το τραγούδι. Το τραγούδι είναι για να επικοινωνούμε, για να μας ενώνει. Και γενικά αυτά τα πράγματα που παρακολούθησα κι εγώ όπως όλοι οι άλλοι ήταν πολύ θλιβερά. Και ήταν δηλαδή, εγώ στενοχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι έγινε μία κίνηση, γιατί εγώ έτσι το μεταφράζω, μία κίνηση πολύ όμορφη απέναντι στους συνανθρώπους μας που το κάνουμε όλοι μας και μουσικοί και τραγουδιστές. Με πάρα πολύ καλό σκοπό και με πολύ αγάπη και προς τη μουσική αλλά και προς τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς όταν είναι αυτό που συζητούσα και με τον Γιώργο, ότι όταν είναι ελεύθερη είσοδος και μπορεί να έρθει ο καθένας, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά και συνήθως οι λίγοι μπορούν να επηρεάσουν τους πολλούς αρνητικά. Δηλαδή ξέρω ότι εκείνη τη βραδιά χαλάστηκε πάρα πολλοί κόσμος και κινδυνεύσαν επίσης. Δηλαδή, είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε τη γνώμη μας ελεύθερα και είμαι υπέρ αυτού, είμαι υπέρ της ελευθερίας γενικότερα εγώ και της έκφρασής της. Αλλά τέτοιες εκδηλώσεις σε κάνουν να χάνεις το δίκιο σου, όποιο είναι αυτό και αν έχεις. Και είναι μια εικόνα η οποία θα κυκλοφορήσει παντού. Και ειδικά όταν αναφέρεται σε ένα καλλιτέχνη που τον ξέρουν και εκτός των ελληνικών συνόρων. Δηλαδή εγώ δίπλα στον Γιώργο έχω πάει στα πιο ωραία θέατρα της Ευρώπης και όχι μόνο. Και είδα μια πολύ όμορφη αντιμετώπιση από τον κόσμο και πολύ αξιοζήλευτη καριέρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Από όλους εμάς τους καλλιτέχνες τουλάχιστον που τον έχουμε παρακολουθήσει. Είτε μας αρέσει η φωνή του, είτε μας αρέσουν τα τραγούδια του. Και μιλάω τώρα γενικά. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι ένας εργάτης, ότι είναι ένας μουσικός, ο οποίος κάνει αυτό που κάνει με σεβασμό και αγάπη. Και οι ιδέες του και αντιλήψεις του είναι όποιον δεν τις ασπάζεται. Να μην τον ακολουθήσει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τόσο απλά. Ή αλλάζει κανάλι, ή δεν αγοράζει το CD, ή δεν πας στην συναυλία. Και να πηγαίνεις και να πετάς κράνος και να χτυπάς το μουσικό που είναι εκεί και παίζει για σένα. Ή να πετάς καρέκλες και να πετάς γιαούρτια. Είναι μια εικόνα άσχημη που βγάζουμε προς τα έξω. Να.
Εσύ δεν φοβάσαι αν πιθανόν γίνουν αύριο επεισόδια στην συναυλία? Δηλαδή, έχεις σκεφτεί ότι αν σου έρθει ένα γιορτή εκείνη την ώρα που τραγουδάς, πώς θα το αντιμετωπίσεις? Με ψυχραιμία. Δεν θα ήθελα να το ζήσω. Κανείς δεν θέλει να ζήσει ακόμα κάτι τέτοιο. Και με τη σκέψη δηλαδή με πιάνει. Αλλά δεν φοβάμαι, όχι. Εκείνος, αν και γιορτωμένος, συνέχισε να τραγουδά. Πόσο εύκολο είναι για έναν καλλιτέχνη να το κάνει αυτό? Δηλαδή, εκείνη την ώρα, πώς βγαίνει η φωνή από εδώ? Δεν είχε ένα κόμπο ο άνθρωπος, δεν είχε ένα... Εγώ πραγματικά απόρρισα, γιατί εγώ είμαι πολύ ευσυγκίνητη. Και όταν δω κάτι ή βουρκώσω ή συγκινηθώ, δεν μπορώ εύκολα να τραγουδήσω. Όλοι σφιγγόμαστε και έχουμε ένα κόμπο στο λαιμό. Νομίζω πως στενοχωρέθηκε, αλλά και πείσμωσε. Και όπως σου είπα, επειδή είναι πεισματάρης άνθρωπος και εγώ δεν εκπλάγηκα με τον τρόπο που αντέδρασε, ήταν τέρας ψυχραιμίας και συνέχισε να τραγουδάει. Εγώ θα μπορούσα να τραγουδάω. Και το... Επειδή είναι πεισματάρης, λες, και λέει ότι εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω, είναι μήνυμα αυτό. Νομίζω πως δεν τον τρομάζουν αυτά τα γεγονότα, τον Γιώργο. Να. Γιατί η ιστορία του μέχρι σήμερα έχει δείξει, επειδή ασχολήθηκε αρκετά με το πολιτικό τραγούδι, τον έχουν χαρακτηρίσει πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Και αντίθετα, επίσης. Να. Και έχει μάθει να αντιστέκεται σε αυτά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος μέχρι σήμερα έχει λόγο και παρόν στο χώρο μας. Υπήρξαν καλλιτέχνες και τραγουδιστές, αλλά και από το χώρο το σατυρικό, που σχολίασαν με σκληρά λόγια αυτή την επίθεση. Δηλαδή την πιο σκληρή δήλωση από όλους την έκανε ο Σωτήρης ο Καλυβάτης εχθές, που πραγματικά έτσι... κάποιος του σόκαρε ως δήλωση, ο οποίος είπε ότι τόσο καιρό έτρωγε χαβιάρι, ας φάει και κανένα γιαούρτι. Ναι. Δεν... Ναι. Τι να πω τώρα. Δεν ταιριάζει πολύ το χαβιάρι με το γιαούρτι, βέβαια, αλλά... Από τη στιγμή που βγαίνεις, λοιπόν, και προκαλείς, και όταν λέμε προκαλείς, μπορεί να προκαλέσεις και το θαυμασμό, μπορεί να προκαλέσεις και τη δυσαρέσκεια. Δεν θα συμφωνούν όλοι μαζί σου. Αναμφισβήτητα έχει ένα μεγάλο χάρισμα και ένα μεγάλο ταλέντο. Κάποιοι το βλέπουν, κάποιοι άλλοι ίσως όχι, που μου φαίνεται απίθανο, αλλά δεν θα συμφωνούν και όλοι. Όταν λοιπόν προκαλείς, είσαι προετοιμασμένος να δεχτείς και όλες τις αντιδράσεις. Ο ίδιος έχει δεχτεί τις αντιδράσεις και μάλιστα είπε ότι ο κόσμος έχει οργή. Δεν τους κατηγόρησε. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Εγώ μπορεί κιόλας να έλεγα και κάτι. Ανθρώπινα, μπορεί να ξεσπούσα, να έλεγα κάτι. Να. Επομένως, έχει μάθει να το δέχεται. Και όποιος λοιπόν βγαίνει στη δημοσιότητα, έχει μάθει να αποδέχεται πράγματα που λέγονται γι' αυτόν. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τον Γιώργο τον Ταλάρα, με τον οποίο θα τραγουδήσει αύριο. Καλή επιτυχία σου, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ομπρέλες. Φαντάζομαι. Ομπρέλες. Φαντάζομαι ότι μετά τα πρώτα επεισόδια η αστυνομική δύναμη θα είναι αυξημένη και ενδεχομένως αυτή τη φορά να μην, το διακομωδώ, να μην έχουμε για τέτοια να... έκτροπα. Γιατί εντάξει, δεν είναι αστείο όλο αυτό που έγινε. Πρέπει να βγεις με ομπρέλα στη σκηνή αύριο. Να βρω κάτι που να ταιριάζει με τα ρούχα. Ναι, βρες κάτι να ταιριάζει με το φόρεμά σου. Πάμε να πούμε τα δικά σου. Ναι. Θα ήθελα να πάρουμε τη ζωή